Ακούσαμε λοιπόν υπέροχη jazz μουσική από μια τελευταία δουλειά που έχει κάνει ο Βασίλης και θα επιστρέψουμε με μουσική για να κλείσουμε με αυτή, γιατί με αυτήν πρέπει να κλείσουμε, για αυτήν είναι εδώ σήμερα ο Βασίλης Ξενόπουλος να μας μιλήσει. Βασίλη, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την καινούργια σου δουλειά, για το Dexterity, το οποίο οφείλω να σου πω ότι δυσκολεύτηκα να φτάσει στα χέρια μου. Ήταν ένα CD το οποίο πολύ το μόνο στο Μέγαρο Μουσικής στην αρχή, όταν μου πρώτο είπες ότι ετοιμαζότανε, και εκεί δεν υπήρχε η δυνατότητα να σταλεί ταχυδρομικά, μέχρι που μετά έκανες κάποιες κινήσεις, γιατί τις συζητήσαμε τα Χριστούγεννα που ήρθες εδώ στην Κόρινθο, και τελικά υπήρχε διάθεση και υπάρχει πλέον μεγάλη διαθεσιμότητα από το CD σου. Το έχω εδώ, το ακούω συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ. Μίλα μας λίγο για αυτό το τίτλο, το Dexterity, το οποίο προφανώς προέρχεται από τον Dexter Gordon, έτσι. Ναι, είναι ένα αφιέρωμα όχι μόνο στη μουσική, αλλά στο πνεύμα και το έργο ενός αξιογονίστα που αποτελεί όχι μόνο δική μου και πολλών άλλων μουσικών jazz επιρροή, τον Dexter Gordon, με κάποιες από τις πιο σπάνιες συνθέσεις του, και στη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά έχει μπει ήδη κάποια πινελιά. Υπάρχει μια original σύνθεση, το Dexterology, που είναι το πρώτο κομμάτι στο άλμπουμ, και όλα τα άλλα κομμάτια, με εξαίρεση μια μπαλάδα του Tad Dameron, είναι συνθέσεις του Dexter Gordon, στα οποία έχουν μπει μικρές ή μεγάλες ενορχιστρωτικές πινελιές δικές μου, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι. Έχω χάσει και τη γωνιά. Πού είμαστε? Κυκλοφόρησε, σωστά, καλά βέβαια. Κυκλοφόρησε πέρυσι το φθινόπωρο, και το μεγάλο μέρος της περιοδίας έγινε το φθινόπωρο του 19. Φέτος, το 2020, υπήρχαν κάποια πολύ μεγάλα φεστιβάλ στο εξωτερικό, τα οποία σιγά σιγά κυρώνονται το ένα μετά το άλλο. Δυστυχώς, θέλω να πιστεύω ότι, όπως όλοι οι καλλιτέχνες πιστεύουμε, ότι τα φεστιβάλ στα οποία δεν θα κάνουμε φέτος, θα είμαστε η πρώτη επιλογή για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη δισκογραφική μου δουλειά μέχρι τώρα, μέχρι την επόμενη. Μέχρι την επόμενη. Έγινε με πολύ αγάπη. Έγινε σε ηλικία, γιατί το δεύτερο χρόνο λατρεύω από 15 ετών. Αλλά ήθελα πολλά χρόνια, σκεφτόμουν σαν όνειρο, να κάνω ένα δίσκο αφιέρωμα στο πνεύμα του και στο έργο του, αλλά ήθελα να το κάνω σε μια σωστή ηλικία που να έχω ρημάσει στιλιστικά, να έχει ρημάσει ο ήχος μου, γιατί ο Dexter Gordon φημιζόταν για τον απίστευτο ήχο που έχει στο τενόρο σαξόφωνο, και γι' αυτό θεώρησα ότι ηλικιακά είχε έρθει η ώρα, κατάλληλη στιγμή, να κάνω αυτό το εγχείρημα. Μάλιστα. Βασίλη, στην πορεία, έτσι, όλη αυτή που έχεις στα μουσικά μονοπάτια που έχεις διαβεί, και σίγουρα είμαι σίγουρος ότι έχεις ακόμα δρόμο πολύ και φωτεινό δρόμο, αν σου έλεγε κάποιος έτσι να ξεχωρίσεις 5 ονόματα, 5 ανθρώπους, 5 δασκάλους, 5 ανθρώπους που συνεργάστηκες, γιατί το λέω αυτό, γιατί πλέον είσαι και δάσκαλος, έτσι, είσαι και ο ίδιος δάσκαλος, και φαντάζομαι ότι έχει σημασία, έτσι όπως το είπες και εσύ, η αφετηρία, ο δάσκαλος, η πορεία, τι θα μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε σε 5-6 ονόματα? Γενικώς, όσον αφορά τους δασκάλους που είχα στην πορεία μου και συγκριτικά με άλλους συναδέλφους, νομίζω ότι έχω σταθεί πάρα πολύ τυχερός, γιατί ξέρω και πολλούς συναδέλφους που έχουν σταθεί και πολύ άτυχοι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί σπούδασα και έμαθα μουσική δίπλα σε κάποιους μουσικούς, κάποιους καλλιτέχνες, πολύ μεγάλους ελληνικούς,
Στην Ελλάδα έκανα ταυτόχρονο με τον Τάκη Βαλερέλη, που είναι μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της jazz τα τελευταία 30-40 χρόνια. Πολύ μεγάλο μουσικό μυαλό. Και είχα την τύχη, ακριβώς επειδή ήμουν μαθητής του Τάκη, να με στείλει στην Αμερική, στο Berkeley, και να κάνω εκεί μαθήματα με τον δάσκαλο που έκανε εκείνος 10 χρόνια πριν. Τον Άντι Μαγκή, ένα σπουδαίος αυτομονίστα, μεγάλο φίλο της αμερικάνικης jazz. Και όταν ήρθα στη Βρετανία και έκανα εδώ ένα μεταπτυχιακό, είχα πάλι την τύχη να σπουδάσω δίπλα σε έναν φανταστικό συνθέτη και ενορχιστρωτή, τον Eddie Harvey, τον οποίο θεωρώ μέντορά μου εδώ στη Βρετανία, ο οποίος πλέον σε κάποιο άλλο level, γιατί ήμουν και πιο φθασμένος μουσικά, δεν μου έκανε σαξόφωνο, δεν έπαιζε σαξόφωνο ο ίδιος, έκανε σύνθεση και ενορχίστρωση, αλλά με βοήθησε στις κατευθύνσεις τις μουσικές και στο να κάνω ένα ξεκαθάρισμα κάποιων πραγμάτων στο μυαλό μου, τα οποία με βοήθησαν να βρω τον ήχο μου και την κατεύθυνσή μου και τη μουσική μου ταυτότητα πιο γρήγορα. Οπότε αυτά τα τρία ονόματα θα πω από τρεις διαφορετικές χώρες. Τον Τάκη Βαλερέλη από την Ελλάδα, τον Άντι Μαγκή από τη Βοστόνια, από την Αμερική, και τον Έντι Χάρβεϊ από τη Μεγάλη Βρετανία. Πολύ ωραία. Βασίλη, στην Κόρινθο τα τελευταία έτσι χρόνια υπάρχει μία υφέρπουσα αλλά ξεχωριστή έτσι παραγωγή μουσικών σχημάτων, συγκροτημάτων αλλά και μεμονωμένων καλλιτεχνών, οι οποίοι διαπρέπουν έτσι στο έξω από το νομό, και μάλιστα ορισμένοι έχουν φτάσει πλέον και αυτοί σε παγκόσμια έτσι απήχηση, όπως εσύ. Αναφέρω για παράδειγμα τους 1000 Modes, ένα rock συγκρότημα το οποίο πλέον κάνει παγκοσμίως περιοδίες. Να σου αναφέρω τους Final Act με τον Πάνο τον Περιβολάρη, οι οποίοι προσφάτως κάνανε την πολύ μεγάλη συνεργασία με τον Κώστα Θωμαίδη για τη Fata Morgana. Υπάρχουν οι Drunk Jackals, ένα ακόμα έτσι συγκρότημα Grand 70s rock μουσικής περισσότερο. Θέλω να μου πεις λιγάκι πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να... Τι συμβουλή θα έδινες σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε ένα συγκρότημα, μία ενασχόληση με τη μουσική για να πάνε το βήμα παραπέρα? Το καλό της σημερινής εποχής είναι, λόγω του ίντερνετ, είναι ότι μπορεί η παραγωγή σου, δηλαδή αυτό που ηχογραφείς στο στούντιο, η μουσική σου, αυτό που ηχογραφείς στο σπίτι σου, μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εάν βρεις το σωστό contact, τη σωστή επαφή που θα στείλεις κάτι, έχεις τη δυνατότητα, αν είσαι και τυχερός, αν είσαι και υπομονετικός και είσαι και επιμονή, έχεις τη δυνατότητα η μουσική σου να ταξιδέψει παντού. Σκέψου τώρα κάποιο αντίστοιχο group στην Κόρινθο τη δεκαετία, βάλε από το 90 και πριν. Θα μπορούσε να παίζει απίστευτα καλά, θα μπορούσε να είναι σε απίστευτο level, όχι μόνο σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό level. Λέω από ένα παράδειγμα, αλλά ποιες οι πιθανότητες θα έχει αυτό το group να μαθευτεί, εάν δεν υπήρχε κάποιος ατζέντης που να τύχει να είναι σε κάποιο live τους, ο οποίος μετά να πάρει τον demo τους, το οποίο θα ήταν, να αποδώσουμε και την ηλικία μας, θα ήταν σε κασέτα, και μετά αυτή η κασέτα θα πήγε από εδώ, θα την ξέρεις τώρα. Σωστά, πολύ σωστά. Ήταν χρονοβόρα και ο παράγοντας τύχη έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα νομίζω ότι με το ίντερνετ είναι πιο εύκολο. Φυσικά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί και πάρα πολλές μπάντες. Δηλαδή είναι αχανές το τοπίο εκεί έξω, στο πόση πληροφορία μπορείς, στο τι μπορείς να βρεις και το τι μπορείς να ακούσεις. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος έχει μεράκι, αγάπη για αυτό που κάνει,
υπομονή και επιμονή, νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Και πάνω απ' όλα δουλειά. Και πάνω απ' όλα δουλειά, έτσι. Σκληρή δουλειά. Στην υπομονή και την επιμονή είναι η δουλειά. Έτσι. Πρέπει να το αγαπάς και πρέπει να αφοσιωθείς σε αυτό. Και όπως είπαμε και πριν, ελπίζω γενικότερα να υπάρχει accessibility, διαθεσιμότητα για τη μουσική, για την εκπαίδευση της μουσικής σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και να μην γίνει αυτό που τίνει να γίνει σαν φαινόμενο τα τελευταία 10-15 χρόνια, η μουσική και όλες τις τέχνες γενικότερα να καταλήξουν στο να είναι κάτι ελιτιστικό, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία θα είχαν ταλέντο ή έχουν ταλέντο στη μουσική και δεν θα έχουν τον τρόπο να το ανακαλύψουν αυτό. Πολύ σημαντική κουβέντα αυτή που είπες και έβαλες μόνος σου και το τελευταίο σκέλος και μάλλον τον κυριότερο λόγο για τον οποίο εγώ κάνω αυτά τα live αυτόν τον καιρό, που είναι πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι κλειστήκαμε στα σπίτια μας, αλλά η τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ανθρώπους που δεν θα ήταν εύκολο να μιλήσουμε πριν. Καταφέραμε και εγώ έχω κάνει κάποια live με πολύ σημαντικές προσωπικότητες, όπως είσαι και εσύ, και νομίζω ότι η τεχνολογία τελικά παίζει και αυτή το ρόλο της, όπως πολύ σωστά είπες, στο να ανοίγουν κάποιοι δρόμοι. Και επειδή προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε έτσι το ζωντανό, μου είπες ότι είσαι σε ένα δωμάτιο που έχεις και εσύ 4-5 υπολογιστές και μέσα εκεί ας πούμε γίνεται όλη η παραγωγή της δουλειάς σου, θέλω να πω ότι και αυτό νομίζω είναι ένα σκέλος που έκανε προσιτό σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, το να μπορεί να φτιάξει ένα μικρό στούντιο μόνος του για να μπορέσει να πειραματιστεί και να κάνει την παραγωγή του. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Έτσι ακριβώς. Βασικά όλα τα επαγγέλματα αλλάζουν με τον χρόνο, εξελίσσονται με τον χρόνο ή εξελίσσονται σε σχέση με αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Έτσι και η ενασχόληση με τη μουσική, το επάγγελμα του μουσικού, να το πω έτσι, έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό ήταν κάποιες δεκαετίες πριν. Δηλαδή, κάποια χρόνια πριν, εγώ κατά κύριο λόγο είμαι σαξοφωνίστας, κάποια χρόνια πριν το μόνο που χρειαζόταν να κάνω ήταν να παίζω καλό σαξόφωνο και να διαβάζω με το σαξόφωνο καλά, να έχω καλή πρίμα βίστα για όσους ξέρουν μουσική, τι εννοώ, και να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να πληρώνομαι, να κάνω πρόβες και αυτό ήταν. Δεν είχα κάποιο άλλο ρόλο. Τα τελευταία όμως χρόνια, και πίσω, να γυρίσω πίσω σε αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει και μεγαλύτερη προσφορά, γιατί έχουμε και μεγαλύτερο πληθυσμό, είμαστε περισσότεροι, μπορεί όχι στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Επειδή υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, ο μουσικός ή οποιοσδήποτε καλλιτέχνης πρέπει να είναι και ατζέντης, να πρέπει να έχει και ικανότητες στο να φτιάξει και να μοντάρει τα δικά του βίντεο, να ηχογραφήσει τον εαυτό του, δηλαδή εγώ τώρα μέσω κορονοϊού, αν δείτε το πρώτο δωμάτιο, είναι σαν στούντιο, έχει μικρόφωνα, έχει 2-3 υπολογιστές, μπορεί κάποιος να μου στείλει το κομμάτι του και να χρειαστεί εγώ να τον ντύσω μουσικά μέσα από το χρόνο πάνω. Έχω τον εξοπλισμό να το κάνω εδώ, από το στούντιάκι που έχω στο σπίτι μου. Αυτά είναι ικανότητες, skills τα οποία κάποιες δεκαετίες πριν ένας μουσικός δεν μπορούσε να διανοηθείς. Ναι. Ότι θα τις είχε και δεν χρειαζόταν να τις είχε. Δηλαδή πριν από 30 χρόνια, αν εγώ ήθελα να ηχογραφήσω το σαξόφωνο μου για κάποιον, αυτός ο κάποιος θα πλήρωνε ένα στούντιο, θα πήγαινα εγώ και θα πει απλά σαξόφωνο. Εξαιρετικά. Βασίλη μου, δεν σε ταλαιπωρώ άλλο να πας να δεις και το παιδάκι σου που έχει ξυπνήσει. Να ξέρεις, με τον αδερφό σου τα λέω συχνά πυκνά, γιατί έχουμε ένα κοινό μεράκι κάπου εκεί στο Πειραιά και, και τα λέμε συχνά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι έτσι πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος. Είναι ιδιαίτερο έτσι όλο αυτό που μου προσέφερε σήμερα και που προσφέρει σε όλους όσους μας παρακολουθούν και που θα μείνει στο YouTube και σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας περιβάλλουν και τα οποία και εμείς συναποτελούμε πλέον.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσεις εσύ έτσι αυτήν εδώ τη συνομιλία, πιθανώς παίζοντάς μας κάτι, έναν ήχο, ένα δικό σου μήνυμα σε όλους τους φίλους σου, κάτι. Θα σας παίξω μια παλιά τζαζ μπαλάντα. Ένα κομμάτι που λέγεται Down the Drain, στο πιάνο. Θα μην γυρίσω να το παίξω, γιατί εντάξει, πιάνο είναι εργαλείο σύνθεση κυρίως και ενορχήστρωσης, αλλά εντάξει, θα κάνουμε, θα πάρουμε προσπάθεια, για να δούμε. Ευχαριστούμε. Για να δούμε. Θα μπορούσα να πω ένα play it again, Sam. Okay. Αλλά θα πω για σένα, με το καλό στα νέα σου δημιουργήματα, σαν οικογενειάρχης, στο νέο σου παιδάκι και σαν μουσικός στις επόμενες δουλειές που θα απολαύσουμε από σένα. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ την πρόσκληση.